Σφίγγει τον κλειό στους γιατρούς ο Υπουργός Υγείας σε σχέση με το ΓΕΣΥ. Απέρριψε ένα από τα αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής της Πλατφόρμας Ιδιωτικής Ιατρικής, όπως καλύπτονται οι συνταγές των γιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ για τους ασθενείς που είναι δικαιούχοι. Αποκλείεται. Για τον απλούστατο λόγο ότι το Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας αποζημιώνει για τα φαρμακευτική αγωγή βάσει συνταγογράφηση που γίνονται από γιατρούς συμβεβλημένους, όπως ισχύει σε όλα τα σχέδια σε όλον τον κόσμο. Και επεσήμανε ότι δεν τον ανησυχούν καθόλου οι αριθμοί γιατρών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αν οι οικονομικές ασφάλειες δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή, και μιλώ πάντα από την πλευρά των ασθενών, όχι των παρόχων. Πον αυτό είναι το σημαντικό στο τη ημέρα. Ενώ ασθενή που είναι σημαντικό και όχι οι παρόχοι. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι οι παραπομπές στον ιδιωτικό τομέα θα θεωρούνται παρελθόν με την έναρξη της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ. Διότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας σε έναν και το αυτό δεν θα γίνονται παραπομπές. Και αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα κίνητρα ώστε να ενταχθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στο σύστημα. Επεξεργαζόμαστε για ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή παροχής οικονομικής βοήθειας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, συγχρηματοδότησης για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στο μεταξύ διευκρίνησε ότι δεν έχουν δοθεί επιπλέον κίνητρα στη συνάντηση που είχε με την παιδιατρική εταιρεία σε σχέση με τα επιπλέον 50 ευρώ που θα λαμβάνουν για την παρουσία των παιδιάτρων σε το γετό. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου διευκρίνησε ότι ήταν ένα αίτημα που εκκρεμούσε εδώ και κάποιες εβδομάδες.